And nothing crazy what I'm about to say. Since y'all she's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Άσκηση Υγεία Πρόσωπα. Σήμερα έχουμε πολύ ομορφιά στην εκπομπή. Καλοκαίρι πλησιάζει, σε λίγο θα πούμε στις παραλίες, άρα πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε το πρόσωπό μας. Αν μπορούμε να κάνουμε ένα ελαφρύ μακιγιάζ, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντιλιακό με δείκτη προστασίας μικρό ή μεγάλο, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε το δέρμα και την επιδερμίδα μας. Έχουμε λοιπόν σήμερα την ειδικό κοντά μας, την Χριστίνα Πετρίδου, αισθητικός, η οποία θα μας ξεναγήσει στα μονοπάτια της ομορφιάς και θα μας δώσει tips ομορφιάς για όλες εσάς τις κυρίες που μας παρακολουθείτε. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δείξουμε ζωντανά, εδώ στην εκπομπή Άσκηση για πρόσωπα και ομορφιά, μακιγιάζ καλοκαιρινό, νέα τάση. Τι ακριβώς είναι αυτό, θα το δείτε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τη Χριστίνα Πετρίδου, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθες. Χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, ομορφιά μου? Είμαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά, σε βλέπω κιόλας ανανεωμένη, με καλοκαιρινό look. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Mm-hmm. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο να πούμε στις φίλες τηλεθεάτριες πόσο σημαντικό είναι να φοράνε αντιλιακό στο πρόσωπο. Θεωρώ ότι είναι το α και το ω. Είναι το α και το ω. Εννοείται. Και φυσικά αντιλιακό όλο τον χρόνο, 365 μέρες, mm-hmm. γιατί είναι, πλέον όλοι το ξέρουν, αλλά είναι ο μεγαλύτερος μύθος το ότι το χειμώνα ή με τη συννεφιά, με τη βροχή, δεν περνάει ο ήλιος. Περνάει άσχετα που δεν το βλέπουμε. Mm-hmm. Κανονικότατα. Άρα, ξεκινάω το πρωί την ημέρα μου, πλένοντας το πρόσωπό μου, βεβαίως. Με ένα ειδικό σαπούνι, με μια ειδική λοσιόν, πώς καθαρίζω το πρόσωπό μου για να προχωρήσω μετά στο μακιγιάζ που θα φτάσουμε στο δεύτερο μέρος. Αν Χριστίνα, θέλουμε να είμαστε πλήρως τυπικοί, mm-hmm. Εγώ προτείνω να καθαριζόμαστε με κάποιο σαπούνι, με κάποια λοσιόν κατάλληλη για το δέρμα το βράδυ και το πρωί να μην ξαναπληθούμε. Mm-hmm. Γιατί πρώτον έχουμε κοιμηθεί καθαροί, οπότε δεν χρειάζεται. Δεύτερον, το βράδυ παράγονται κάποια πεπτίδια πάνω στην επιδερμίδα, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Οπότε το υπερβολικό σαπούνι καταστρέφει λίγο το pH και αυτά mm-hmm. τα πεπτίδια που χρειάζονται για να είναι το δέρμα μας λιπαρό από μόνο του. Λιπαρό όχι να είναι να λάμπει, είναι η λιπαρότητα η χρήσιμη. Αυτή που χρειάζεται. Μπράβο. Οπότε το πρωί, εάν έχουμε ξεπληθεί καλά το βράδυ, ξεβαφτεί, έχουμε κάνει ντεμακιγιάζ και η λέξη είναι η ίδια σε αυτό που θέλουμε mm-hmm. να πούμε. Το πρωί μόνο νεράκι αρκεί. Εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις, τώρα σας έκοψα, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Η πάρα πολύ λιπαρή ακνεϊκή είναι η μόνη εξαίρεση σε αυτό που λέω, που χρειάζονται και πρωί και βράδυ. Μάλιστα. Άρα, έχουμε κερίσει το βράδυ στο σπίτι μας, έχουμε ένα μακιγιάζ από όλη την ημέρα. Αφού λοιπόν το βγάλουμε σωστά, με τα κατάλληλα προϊόντα και όχι με ένα απλό μορομάντιλο που κάνουν οι πιο πολλές κυρίες και εγώ καμιά φορά όταν είμαι κουρασμένη και δεν έχω χρόνο να βγάλω σωστά το μακιγιάζ που έχω στο πρόσωπό μου. Ξεκινάω την ημέρα μου με ένα καθαρό πρόσωπο και τι κάνω στην πορεία. Αφού πληθώ λοιπόν με απλό νερό, μετά... Μετά, λοσιόν τονωτική, mm-hmm. γιατί οι λοσιόν οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι προϊόν που ξεβάφει. Δεν είναι προϊόν που ξεβάφει, είναι προϊόν mm-hmm. που μπαίνει και μένει στο πρόσωπο. Ο ρόλος της λοσιόν είναι ο ένας να επαναφέρει το pH από το νερό που μας έχει αφυδατώσει, mm-hmm. Γιατί στεγνώνει πάνω μας, και ο δεύτερος λόγος είναι ότι βοηθά να εισχωρήσουν οι κρέμες καλύτερα. Άρα βάζουμε τη λοσιόν μας, okay. την κρέμα μας. Άρα βάζω λοσιόν, δεύτερο βήμα βάζω ενυδατική κρέμα ημέρας. Βεβαίως. Τρίτο βήμα βάζω αντιλιακή. Τρίτο βήμα βάζω αντιλιακή. Υπάρχουν κρέμες που είναι συνδυασμός αντιλιακής με ενυδατική και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω ή προτιμάμε να φοράμε κρέμα ημέρα συνδετική ξεχωριστά από την αντιλιακή? Υπάρχουν κρέμες που είναι 2-1. Mm-hmm. Απλά πιστεύω ότι είναι καλύτερα να είναι από πάνω το αντιλιακό, γιατί
Ξεχωριστά και τα δύο προϊόντα είναι πιο δυνατά, δηλαδή μια κρέμα χωρίς δίκτυο είναι δυνατότερη και ένα αντιλιακό, κατεξοχήν αντιλιακό, επίσης είναι 100% καλό. Mm-hmm. Τα μείγματα συνήθως είναι λίγο θα φθίνει η κρέμα ή λίγο θα φθίνει το αντιλιακό. Ίσως το χειμώνα να είναι εντάξει που ο ήλιος είναι λιγότερο στο καλοκαίρι, όμως θέλει σίγουρα κανονικό αντιλιακό από πάνω. Ωραία. Άρα, επαναλαμβάνω, αφού σηκωθούμε από το κρεβάτι, πλένουμε το πρόσωπά μας με φρέσκο νερό. Στην πορεία βάζουμε ενυδατική λοσιόν για ενυδάτωση του προσώπου. Κρέμα ημέρας για ενυδάτωση επίσης του προσώπου. Και πάνω από την κρέμα ημέρας φοράμε το αντιλιακό. Σωστά. Βεβαίως. Και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε Το μακιγιάζ μας. Όπου σήμερα, Χριστίνα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα δείξουμε τη νέα τάση που κυκλοφορεί για το καλοκαίρι και να αναφερθούμε λίγο στα προϊόντα τα οποία είναι αδιάβροχα, είναι... Τι ακριβώς είναι? Κοιτάξτε, ένα tip θα ξεκινήσω ήδη από τώρα να το πω, παρότι θα το έλεγα, όπως λες, στο δεύτερο μέρος. Okay. Για τις κυρίες που φοβούνται το αντιλιακό, γιατί το αντιλιακό οι περισσότεροι το φοβούνται, ότι θα τους βγάλει η παρότητα, ότι θα τους χαλάσει το μακιγιάζ μετά. Για κάποιον που δεν θέλει να βάλει κρέμα, αντιλιακό και από πάνω make-up, παραλείπουμε το make-up, το αντιλιακό, συγγνώμη, με την προϋπόθεση ότι το make-up μας έχει δείκτη προστασία ή η πούδρα μας ή οτιδήποτε θα βάλουμε στην κάλυψη του προσώπου. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ δεν έχω τόση ένσταση όσο έχω στην κρέμα με δείκτη. Οπότε, ένα χρήσιμο tip είναι να πάρουμε ένα αντιλιακό που να είναι με κάλυψη μαζί. Okay. Άρα, το ένα που θα δείξω είναι σίγουρα αυτό. Πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα τώρα, καλοκαιρινό μακιγιάζ, αυτό ήρθαμε να συζητήσουμε. Όλα τα περιοδικά, κυρίως έχουν ξεκινήσει από την Αμερική, που από εκεί ξεκινάνε όλα και μετά έρχονται εδώ, αλλά δειλά-δειλά έχουν κάνει και τα πρώτα τους βήματα στην Ελλάδα. Είναι τα πρόσωπα τα βαμμένα άβαφα εντός εισαγωγικών, όχι το βαρύ μακιγιάζ, έχει φύγει εντελώς από τη μόδα και πάρα πολύ είναι το βρεγμένο πρόσωπο. Όχι αυτό που γυαλίζει, που είναι λιπαρό, αυτό που είναι πολύ φρέσκο. Μάλιστα. Είναι σαν να λέμε το καθόλου πουδραρισμένο, που έχει τη φυσική του τη λάμψη. Αυτό θα δείξουμε σήμερα κυρίως. Τέλεια. Έχω μια πορεία όπως και πάρα πολλές κυρίες. Τώρα που είναι καλοκαίρι και καλώς ή κακώς έχει ζέστη και υδρώνουμε. Όταν κάνω το μακιγιάζ, δεν κινδυνεύω να αρχίσει να τρέχει το make-up και να μου τζουρωθώ και να ξεβαφτούν τα μάτια μου και να στην ουσία να έχω ένα αποτέλεσμα όχι επιθυμητό? Εγώ πιστεύω, επειδή τα επαγγελματικά προϊόντα, καλώς ή κακώς, είναι πάρα πολύ δυνατά, θεωρώ ότι αν το προϊόν μας είναι καλό, δεν παθαίνει τίποτα. Μένει αψεγάδια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα είναι θέμα προϊόντος το αν θα, με το πέρασμα της ώρας, θα γυαλίσω, θα ξεβαφτώ ή όχι. Άρα το σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε επαγγελματικά προϊόντα, τα οποία τα αγοράζουμε είτε από εξειδικευμένους αισθητικούς, είτε από εξειδικευμένα μαγαζιά τα οποία πουλάνε προϊόντα καλλυντικά. Και ενδεχομένως, επειδή δεν γνωρίζουμε εμείς οι απλές γυναίκες, οι απλές κυρίες, ποιο είναι το κατάλληλο καλλυντικό το οποίο πρέπει να πάρουμε για το πρόσωπό μας, είναι καλό να παίρνουμε την γνώμη της αισθητικού, τη συμβουλή της αισθητικού, η οποία γνωρίζει καλύτερα και είναι στην ουσία το επάγγελμά της. Αυτό είναι. Αυτό έχουμε σπουδάσει. Αυτό έχει σπουδάσει και είναι αυτό με το οποίο ασχολείστε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μακιγιάζ στη θάλασσα μπορούμε να κάνουμε, επιτρέπεται? Ή είναι μύθος που λένε ότι απαγορεύεται να έχουμε μακιγιάζ μέσα στο νερό? Είναι μύθος. Είναι μύθος. Πιστεύω. Okay. Δηλαδή, αν το προϊόν μας είναι αδιάβροχο και δεν μου τζουρωθούμε, γιατί το ένα το άσχημο είναι αυτό, να αρχίσουν να τρέχουν. Αν είναι αδιάβροχο, δεν είναι μύθος. Ίσως κάποιες κοπέλες απλά το παρακάνουν. Δηλαδή, στη θάλασσα, ναι, να πας βαμμένος για να είσαι πιο περιποιημένος, αλλά δεν θα κάνουμε σκιές, γωνίες, μαύρα έντονα. Δηλαδή, θα κάνουμε ένα πιο γκέρλι μακιγιάζ, ένα πιο απλά φωτεινό. Δηλαδή να είναι λίγο πιο απαλό σε τόνο για να είναι ανθρώπινο και να μην είναι... Και να είμαι τρομακτικό στην παραλία, γιατί θεωρώ ότι είναι υπερβολικό να βγαίνει στην παραλία με το μαγιό και με την αλογουρά και να έχεις έντονο βάψιμο, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Θα ήθελα λίγο να σταθώ στο γκέρλι μακιγιάζ που προανέφερες. Υπάρχουν ορολογίες στη μακιγιάζ, δηλαδή έρχομαι εγώ σε σένα και θέλω και σου λέω, θέλω να μου κάνεις γκέρλι μακιγιάζ, θέλω να μου κάνεις εκείνο το μακιγιάζ, θέλω να μου κάνεις το άλλο το μακιγιάζ. Υπάρχουν ορολογίες? Υπάρχουν, βεβαίως.
Θα μπορούσε να μας αναφέρεις κάποιες. Κοιτάξτε, το σμόκι είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Σμόκι, η μετάφραση είναι το καρβουνιασμένο σμόκ, από τον καπνό βγαίνει. Ουσιαστικά είναι το μουντζουρωμένο βλέφαρο. Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουν λίγο κυρίες το ότι αν θα είναι μαύρο και πολύ έντονο ή αν θα είναι ένα λιλά, μοβ, για πιο καλοκαίρι, δεν σημαίνει ότι το ένα δεν είναι σμόκι. Σμόκι είναι η τεχνική του βάφω γύρω-γύρω το μάτι μου, σαν να το μουντζουρώνω. Δεν έχει να κάνει με το χρώμα, δεν έχει να κάνει με το χρώμα. Έχει να κάνει με την τεχνική. Ναι. Okay. Μετά, το μακιγιάζ της Marilyn είναι το κλασικό που είναι το eyeliner και το κόκκινο κραγιόν. Οπότε με μία λέξη λέμε το μακιγιάζ της Marilyn. Girly συνήθως είναι αυτά που είναι πιο ροζέ, πιο ροδακινή, πιο ανάλαφρα, πιο... Το μπάρμπι που σου λέω εγώ. Μπάρμπι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θέλω μπάρμπι σήμερα μπράβο. Να κάνεις. Okay. Και μετά υπάρχει και το natural, που στην καθομιλουμένη είναι το βαμμένο άβαφο, που εδώ πάλι είμαστε σε απαλό μακιγιάζ, αλλά σε πιο γήινες αποχρώσεις. Πιο nude, πιο μπέζ, πιο καφέ. Αυτά. Και έχουμε και τον ηθικό μακιγιάζ να φανταστώ, όπου είναι κάτι πιο εξειδικευμένο και γι' αυτό το λόγο οι κυρίες οι οποίες θέλουν να γίνουν νυφούλες έρχονται και κάνουν μία, δύο, τρεις πρόβες μέχρι να κατασταλάξουν στο μακιγιάζ το οποίο τους ταιριάζει και συμβαδίζει με το στυλ τους και το πρόσωπό τους και το ύφος τους γενικότερα και με τον ηθικό φυσικά. Άρα είναι ένα μεγάλο σχολείο και αυτό, άρα δεν είμαι μία απλή αισθητικός. Παίρνω το πινέλο μου και βάφω, μαθαίνω τεχνικές, έχει κόλπα όπου τονίζουν τα μάτια, τονίζουν τις γωνίες, τονίζουν τις γραμμές, μεγαλώνουν μάτια, μικραίνουν μάτια, μεγαλώνει στόμα, μικραίνει στόμα. Κόβει μάγουλο. Κόβει μάγουλο. Πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος. Πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος. Και παρεπιπτόντως, επειδή αναφέρθηκε σε νύφες, θα κάνω μία παρένθεση για όλες, επειδή είναι και η εποχή που η γάμη είναι σε έξαρση το καλοκαίρι, οι νύφες που βλέπουν κάποια μακιγιάζ που είναι πάρα πολύ απαλά και έρχονται και τα ζητάνε και τους φαίνονται στην πραγματικότητα έντονα. Εδώ, παιδιά, υπάρχει ένα θέμα. Αυτό που βλέπω στο περιοδικό ή στην τηλεόραση, αν το δω live, και εκείνο είναι πολύ βαμμένο, αν το κάνω ευθύς εξ αρχής τόσο απαλό όσο φαντάζονται οι νύφες, στο τέλος θα καταλήξει να μην φαίνεται, γιατί ο κόσμος την νύφη τη βλέπει από απόσταση. Στην εκκλησία δεν θα έρθει όπως παίρνει το περιοδικό και το κοιτάζει πάρα πολύ κοντά. Είναι μετά οι φωτογραφίες και το βίντεο που τελικά αυτά μένουν από το γάμο. Και επίσης, πολύ βασικό, γύρω μας έχουμε πάρα πολλές γωνίες. Αυτό που η νύφη θα κοιτάξει την ώρα που θα τη βάψει μια αισθητικός στον καθρέφτη στην ευθεία, είναι κάτι που ποτέ δεν θα το δει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν θα σε δει κατά μέτωπο, θα σε δει στο πλάι, θα σε δει να μιλάς, να κινείσαι, να χαμογελάς. Αλλιώς να κοιτάξει τον καθρέφτη έτσι. Αλλιώς να χαμογελάσεις. Όλα αλλάζουν. Οπότε λίγο να ακούν τις αισθητικούς ότι αυτό τελικά το αποτέλεσμα θα υπάρχει, αλλά θα είναι αυτό που θα το κάνει η συνεργασία του φωτογράφου πάρα πολύ σημαντική. Οπότε λίγο να μην τρομάζουν όταν τους κάνουμε κάτι πιο έντονο, γιατί όλα στη φωτογραφία τελικά μετά γίνονται πολύ πιο απαλά. Και χρειάζεται φυσικά. Και είναι αυτό που θέλουν. Απλά είναι το μετά, που δεν μπορούν να φανταστούν αυτό που θέλουν. Μετά από την εξειδικευμένη αισθητικό, χρειάζεται και ο εξειδικευμένος φωτογράφος, ο οποίος θα αποτυπώσει στο χαρτί το δημιούργημα της αισθητικού. Χριστίνα Πετρίδου, κυρίες και κύριοι, Secrets of Beauty, Παπα-Νικολάου 146, στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Για όλες εσάς τις κυρίες που ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε τη Χριστίνα Πετρίδου από κοντά και όλα αυτά που θα μας δείξει στο δεύτερο μέρος. Στην παρέα μας θα προσθεθεί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής η Σταυρούλα Κοστάμη, η οποία είναι στο χώρο σου, συνεργάζεται μαζί σου, είναι δική σου συνεργάτηδα. Και επειδή έχει ένα πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο, λαμπερό και καθαρό, την επιλέξαμε σήμερα, την οποία θα τη δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, σε ρόλο μοντέλου. Και θα δείτε το πριν και το μετά. Πώς θα μεταμορφώσουμε τη Σταυρούλα από ένα πρόσωπο εντελώς καθαρό, πώς θα βγει με μακιγιάζ. Σωστά. Βεβαίως. Πολύ γρήγορα, λοιπόν, θα θέλω να πεις τώρα τι ακριβώς θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να περάσουμε σε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το υγρό το δέρμα, το βρεγμένο, το φωτεινό. Εγώ θα το κάνω με τα δικά μου προϊόντα, αλλά θα πω και πώς μπορεί κάποιος να το κάνει με κόλπα, με τα δικά του προϊόντα που έχει ήδη. Θα δείξω ένα σμόκι καλοκαιρινό, αυτό που είπα πριν, ότι είναι ένα μάτι απαλό, καρβουνιασμένο, που είναι πάρα πολύ εύκολο μέχρι και με το δάχτυλο να το κάνουμε. Θα δείξω κοψίματα, που είναι πιο εύκολα. Και πολλαπλές χρήσεις προϊόντων, δηλαδή πώς μπορώ με ένα προϊόν να το χρησιμοποιήσω ως σκιά, ως ρούζ, ως κραγιόν. Τέλεια. Ναι, εύκολα πραγματάκια. Άρα και καθημερινά και γρήγορα.
Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να μην χρειάζεται μια κυρία μία ώρα για να βαφτεί και 45 λεπτά, να είναι σε ένα τέταρτο πλήρως έτοιμη. Άρα σε 15 λεπτά θα δείτε πώς μπορείτε να μεταμορφώσετε το πρόσωπό σας, πώς μπορείτε να βγείτε από το σπίτι σας πανέμορφες κούκλες λαμπερές. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένες εδώ, στη γύρω τηλεόραση. Μην φύγει καμία. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μακιγιάζ on air. It might seem crazy what I'm about to say. Since now she's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Άσκηση για πρόσωπα ομορφιά σήμερα για όλες εσάς τις κυρίες. Θα δείξουμε τώρα ζωντανά πώς μπορείτε να μεταμορφωθείτε από μία απλή κυρία σε μία λαμπερή κυρία. Χριστίνα Πετρίδου κοντά μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Secrets of Beauty, Παπα-Νικολάου 146 στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Ακριβώς δίπλα μου η Σταυρούλα Κωστάμη, αγαπημένη, επιμελείται το πρόσωπό μου σε καθημερινή βάση. Και ξεκινάμε, Χριστίνα, με τα βήματα του μακιγιάζ. Mm-hmm. Τι ξεκινάει να κάνει μία κυρία για να βάψει το πρόσωπό της. Λοιπόν, πάρα πολύ βασικό να βρούμε το κατάλληλο χρώμα για την επιδερμίδα μας. Το οποίο. Το πιο κατάλληλο είναι αυτό που είναι το πιο ίδιο, που δεν φαίνεται. Mm-hmm. Άσχετα από πολλοί που μου λένε ότι θέλω να φαίνομαι πιο μαύρη ή το χειμώνα πιο άσπρη για να είναι πιο καθαρό, ο σωστός τρόπος δεν είναι αυτός να γίνει με τη βάση, με το make-up, με την πούδρα. Γίνεται με άλλους τρόπους, με τα bronzer που μπαίνουν από πάνω, με τις τερακότες. Η βάση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ίδια με την επιδερμίδα μας. Ακριβώς, ωραία. Τώρα, λίγο ένα μικρό πρόλογο είχα κάνει στην προηγούμενη εκπομπή για το πώς βρίσκουμε το χρώμα, που είχαμε πει ότι είναι μύθος να το δοκιμάζουμε στο χέρι μας, γιατί το χέρι μας έχει χρωματική απόκληση από το πρόσωπό μας. Άρα, παίρνουμε ένα πολύ μικρό δείγμα από το προϊόν που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Πολύ ωραία. Θα εξηγήσω μετά τι προϊόν χρησιμοποιώ. Και το σωστό είναι να το τοποθετήσουμε κάπου μεταξύ προσώπου και λαιμού, για να δούμε αν δένει με το boost το λαιμό και το πρόσωπο. Πολύ ωραία. Εδώ είναι η περιοχή ούτε στο μέτωπο, γιατί για παράδειγμα τώρα η Σταυρούλα εδώ στο μέτωπο έχει ένα μικρό λεκέ. Θα μπορούσε να έχει μια άλλη κυρία, μια κοκκινίλα, κάτι. Εδώ δεν θα φανεί το ίδιο με το μπούστο και το λαιμό. Και εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι να μην έχει γύρω-γύρω στο πρόσωπο, όσο εκεί που μπήκε το make-up, τη λεγόμενη μάσκα. Που μετά φαίνεται η διαφορά με το λαιμό. Διαφορά ανάμεσα στο λαιμό και ωραία. Στο πρόσωπο. Άρα, βασικό, πάρα πολύ βασικό είναι αυτό. Μια κυρία μπορεί να διαλέξει μόνη της το κατάλληλο make-up ή χρειάζεται πάλι βοήθηση αισθητικού. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο με αυτόν τον τρόπο. Τώρα λίγο το σβήνω γιατί θα κάνω κάτι άλλο. Και πάει, βλέπει τα δείγματα είτε σε μαγαζί με καλλιτικά είτε σε μαγαζί αισθητικού. Απλά θα προσπαθήσει κάθε κυρία τα πολύ υγρά make-up που έχουν μέσα λιπαρότητα να μην τα βάλει κάποια που έχει ήδη λιπαρό πρόσωπο, γιατί θα τις προσθέσουν έξτρα λιπαρότητα. Δηλαδή προϊόντα που είναι σε μορφή compact ή πιο πουδρένια είναι πιο κατάλληλα για αυτούς και το ανάποδο, ένα ξηρό πρόσωπο, συνήθως η πούδρα, η πολύ στεγνή, έρχεται και σπάει. Εκεί θέλουμε ένα πιο υγρό προϊόν για να έρθει να ενυδατώσει το ξηρό δέρμα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένας βασικός κανόνας. Άρα πρώτο βήμα βλέπουμε το make-up να ταιριάζει με το χρώμα που έχει το πρόσωπό μας. Mm-hmm. Δείξαμε τον τρόπο. Επόμενο βήμα. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με ένα... θα κλέψω λίγο. Ενώ με κανονικά κλέψεις. Είπαμε πριν ότι βάζουμε κατευθείαν το make-up. Επειδή είναι καλοκαίρι θα δείξω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που αρέσει στους περισσότερους. Είναι τα λεγόμενα primer. Primer είναι τα προϊόντα
που μπαίνουν πριν τη βάση για να δώσουν λίγο όγκο σε τυχόν ουλές, σε τυχόν ρητίδες, δηλαδή πάνε και φουσκώνουν εκείνα τα σημεία και είναι και αυτά τελικά, παιδιά, που κρατάνε το make-up περισσότερη ώρα. Τέλεια. Το primer. Είναι σαν διορθωτικά λίγο στην υφή της επιδερμίδας. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε. Και επειδή είναι καλοκαίρι τώρα, εγώ γι' αυτό λέω θα κλέψω, θα βάλω ένα primer που είναι λίγο ροζ χρυσό. Εντάξει. Γιατί είναι πάρα πολύ σύνηθες να ζητάνε λάμψη στα πρόσωπά τους οι κυρίες. Ωστόσο, είναι ένα προϊόν, το primer, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει να μπει σωστά, δεν έχει σωστό τρόπο ή όχι, ούτε θέλουμε πολύ. Δηλαδή, έτσι μια πάρα πολύ ελαφριά επάλυψη, ένα απλό πέρασμα. Επάλυψη, μπράβο, ένα πέρασμα. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και με το χέρι, έτσι. Mm-hmm. Απλά τώρα okay. εγώ δεν το κάνω με το χέρι, γιατί θέλω λίγο πιο επαγγελματικό να είναι. Και στα χείλη, δεν έχουμε θέμα που θα το βάλουμε και λίγο πάνω στο μάτι. Αυτό θα πάει και θα μας δώσει λάμψεις εκεί τελικά. Mm-hmm. Primer δεν είναι μάρκα καλλιντικού, είναι... Είναι προϊόν. Είναι προϊόν. Διάφορες μάρκες έχουν primer, έτσι, του εμπορίου. Πώς λέμε make-up. Θέλω make-up να μου βάλεις, θέλω primer να μου βάλεις ή παίρνω το primer για να έχω τη λάμψη. Mm-hmm. Okay. Δεν πετάμε ποτέ προϊόν. Δεν πετάμε ποτέ προϊόν. Ό,τι πάρει. Okay. Το βάζουμε στο υπόλοιπο πρόσωπο. Γιατί το δέρμα δεν τελειώνει εδώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι κρέμες και τα αντιλιακά και όλα δεν μπαίνουν μέχρι εκεί. Το δέρμα μας είναι παντού, είναι ένα όργανο. Έτσι. Οπότε, και το μεγαλύτερο που υπάρχει στο σώμα μας. Μπράβο. Αυτό που θέλουμε απλά είναι να μην έχουμε μικρές κινήσεις σε μεγάλες περιοχές. Δηλαδή τώρα εγώ κάνω μία μεγάλη επάλυψη για να μου πάει και να τοποθετηθεί παντού. Τέλεια. Χωρίς να φαίνεται. Σούπερ. Ωραία. Αυτό είναι ένα προαιρετικό βήμα για τις κυρίες. Απλά είναι ένα tip του γιατί είσαι τόσο φωτεινή και γιατί γυαλίζεις. Γιατί έχω βάλει ένα primer. Okay. Έτσι. Άρα... Βάλτε στο μυαλό σας το tip που σας έδωσε η Χριστίνα Πετρίδου. Mm-hmm. Και επόμενο βήμα. Και ξεκινάμε με το make-up μας. Ωραία. Το make-up που θα χρησιμοποιήσω εγώ σήμερα είναι σε υγρή μορφή, περιέχει αλουρονικό οξύ, είναι ουσιαστικά ένας αντιγυραντικός ορός με χρώμα. Mm-hmm. Δεν είναι βασική προϋπόθεση, κάθε κυρία μπορεί να το κάνει σπίτι της με οποιοδήποτε υγρό make-up έχει. Mm-hmm. Και αν κάποια κυρία θέλει να αραιώσει το make-up της, μπορεί να βάλει λίγο κρέμα προσώπου μέσα. Mm-hmm. Ή το primer, αντί να μπει μόνο του και από πάνω το make-up, το λιπαρό, το βαρύ, Super. Μπορεί να μπει λίγο primer και λίγο make-up και να μας δώσει αυτό το υδαρές το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τέλεια. Ωραία. Mm-hmm. Και τι μαθαίνουμε δηλαδή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ναι, αυτό με την κρέμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και είναι πολύ ωραίο και σε περιπτώσεις την κρέμα σώματος μπορούμε βάζοντας λίγο σκιά ματιών σε σκόνη μέσα να την κάνουμε γυαλιστερή και να βάλουμε σε όλο μας το πόδι. Ωραία. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε tips, να γνωρίζουμε μικρά κολπάκια για να αναδεικνύουμε το πρόσωπό μας, να αναδεικνύουμε την επιδερμίδα μας και τα πιο ωραία σημεία του πρόσωπου, στο πρόσωπό μας. Είτε είναι μάτια, είτε είναι χείλια. Σωστά. Εννοείται. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ τώρα λίγο προσέχω, σβήνω και μέσα στις ρίζες των μαλλιών και στο αυτί για να μην φαίνεται... Όταν λες σβήνω, τι εννοείς? Εννοώ γιατί ότι... Γιατί εσένα είναι μια... Λέξη της καθημερινής. Σβήνω σημαίνει ότι χωρίς να πάρω εξτρά προϊόν, δηλαδή ξεκινάω από το μέτωπο, από το φρύδι, από το μάτι και μόλις φτάνω εδώ, το προϊόν έχει περισσέψει στο πινέλο μου, σαν να το διώχνω, σαν να το κρύβω, αυτό θα επισβήνω, ότι δεν βάζω άλλο εξτρά, απλά αυτό το ήδη υπάρχον, το σμπρώχνω για να σβήσει, ας πούμε. Τέλεια. Τώρα, εγώ βάζω make-up και στο μάτι, όπως βλέπετε. Αυτό το κάνω γιατί το δικό μου το make-up, συγκεκριμένα, αυτό που έχω επιλέξει εταιρεία να δουλεύω, επειδή δεν έχει βλαβερά παράμπεν συντηρητικά και όλα αυτά, μπορεί να τοποθετηθεί στο μάτι χωρίς να αιρετιστεί καθόλου η πελάτησα ή εμείς στην καθημερινότητα. Εάν κάποια κυρία την ενοχλεί το make-up της στο πρόσωπο,
Μπορεί να έχει βάλει λίγο κονσίλερ στην περιοχή του ματιού. Έτσι. Okay. Είναι η ίδια ακριβώς δράση. Παρότι για καλοκαίρι, επειδή θέλουμε να αποφύγουμε τα πολλά προϊόντα, όσο πιο ανάλαφρο το μακιγιάζ, όσο πιο ωραίο, καλό είναι να μην μπει κονσίλερ. Είναι ένα από τα προϊόντα που μπορούμε να παραλείψουμε εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις μαύρων κύκλων. Mm-hmm. Okay. Μια κυρία η οποία δεν έχει στο σπίτι πινέλο, μπορεί να απλώσει το make-up με το δάχτυλό της και το χέρι της. Υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος που απλώνουμε το make-up, με κίνηση προς τα πάνω, προς τα κάτω, κυκλικά, πώς το απλώνουμε? Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα, όταν θέλω να τοποθετήσω κάτι, mm-hmm. προσπαθώ να δουλέψω πιο ταμποναριστά. Τοποθετώντας δηλαδή το make-up, θα μπει πιο πολύ και πιο έντονο. Mm-hmm. Στην περίπτωση που θέλω να το κάνω πιο ανάλαφρο, απλώνω, δηλαδή κάνοντας αυτή την κίνηση, την απλωτή, δεν έχω βάλει πολύ, κάνοντας αυτή την κίνηση, έχει μπει μέσα στους πόρους, okay. και μου κάνει πιο μεγάλη κάλυψη. Άρα δεν είναι σωστό και λάθος, είναι τι θέλω τελικά να δώσω σαν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ωραία. Και στο λαιμό ουσιαστικά δεν παίρνω άλλο προϊόν. Προσπαθώ με πολύ μικρή ποσότητα ό,τι έχει το πινέλο μου να το σβήσω για να μην έχει διαχωριστική. Γιατί τώρα, αν βάλω στο λαιμό και άλλο προϊόν, θα μου φτάσει σε εδώ και θα έχω εδώ τη διαχωριστική. Μάλιστα. Άρα, όσο το εξελίσσω προς τα κάτω, τόσο πιο δύσκολο είναι. Ενώ έτσι, βλέπετε, μεγάλη κίνηση με λίγο προϊόν. Mm-hmm. Και έχουμε μία κάλυψη, η οποία δεν... Κλείσε λίγο στο βουλό. Ευχαριστώ. Η οποία δεν είναι μεγάλη, αλλά η γνώση μας δεν είναι μεγάλη, γιατί αυτό τώρα που βλέπουμε είναι ένα πρόσωπο. Έχει ομοιόμορφο τόνο, mm-hmm. καλύφτηκε και δεν καλύφτηκε, λάμπει, χωρίς να είναι γυαλιστερό, το βλέπετε, mm-hmm. Και είμαστε σούπερ. Τέλειο. Λοιπόν, αφού έχεις τη γνώση το υγρό μας make-up, ξεκινάμε μάτια. Και παρεπιπτόντως, ένα άλλο tip. Όταν τα μάτια θέλουμε να τα κάνουμε έντονα ή όταν οι σκιές μας είναι πολύ σκόνη και πέφτουν, θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει από τα μάτια, δηλαδή θα είχαμε βάλει λίγο βάση για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε mm-hmm. καλά με μαντιλάκι, με οτιδήποτε, την περιοχή κάτω από το μάτι και μετά να συνεχίσουμε το πρόσωπο. Okay. Στην περίπτωση όμως που θέλουμε να δείξουμε το γρήγορο μακιγιάζ, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τέτοιες δύσκολες σκιές, γι' αυτό και ξεκίνησα κατευθείαν με τη βάση. Ωραία, αλλά δεν υπάρχουν κανόνες ότι ξεκινάω πρώτα από τη βάση και μετά τα μάτια. Όχι, μπορώ να ξεκινήσω από τα μάτια, να τελειώσω με τα μάτια, μετά να καθαρίσω την περιοχή για να πάω στη βάση. Ό,τι βολεύει την καθημερινή κυρία. Λοιπόν, τώρα συνεχίζω με προϊόντα που δουλεύονται πιο εύκολα με το δάχτυλο. Mm-hmm. Γι' αυτό που είπες πριν, ότι αν μια κυρία δεν έχει πινέλο, δεν είναι απαγορευτικό να χρησιμοποιήσει κάποια προϊόντα. Και ουσιαστικά θέλουμε το λεγόμενο highlighter. Highlighter είναι το προϊόν που δίνει λάμψη στα σημεία που θέλουμε. Τώρα εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα υγρό ρουζ είναι, το οποίο στεγνώνει και γίνεται πούδρα για να mm-hmm. μην μου γλιστράει. Το ότι είναι υγρό ρουζ, αυτό είναι που είπα και πριν, ότι δεν με απαγορεύει καθόλου να τοποθετηθεί και σε άλλα σημεία. Μάλιστα. Ωραία. Το σημείο που θέλω να τοποθετηθεί είναι ακριβώς στη γωνία του φρυδιού από κάτω και να σβήσει πάντοτε προς τα έξω, μέσα πολύ λίγο. Το έξω δεν μας πειράζει πόσο θα πάει, γιατί εδώ ούτως ή άλλως θα βάλουμε μετά λάμψεις για να δείξουμε τα κοκαλάκια τα ωραία τα τονισμένα. Το πόσο κάτω θα κατέβει στο μάτι επίσης δεν μας προβληματίζει, απλά θα μας δώσει λάμψη στη σκιά που θα βάλουμε. Τέλεια. Ωραία. Θα δούμε τη σταυρούλα στο τέλος της εκπομπής πώς θα έχει μεταμορφωθεί. Θα λάβει ολόκληρη, θα είναι μια κουκλάρα. Όπως έκανε και σήμερα εμένα, φυσικά. Διότι πριν έρθω στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, με έβαψε σταυρούλα. Το πριν και το μετά. Εγώ με το μετά. Δεν με είδατε πριν, το βλέπετε μετά. Δεν έχεις μεγάλη απόκληση. Είσαι μια χαρά. Λοιπόν. Τελειώνει το highlighter, το αφήνουμε ανοιχτό όμως γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε και σε επόμενα στάδια. Okay. Και θέλουμε τώρα, τα προϊόντα τα καλοκαιρινά προτιμούμε να μην είναι συμπαγή πολύ, να είναι πιο ανάλαφρα, οπότε προτιμούμε προϊόντα που είναι σε σκόνη μορφή, ωραία. Χωρίς φόβο και πάθος, γιατί οι περισσότεροι με το που τους προτείνω μία σκιά σε μορφή σκόνης, τρομάζουν και φοβούνται. Για ποιο λόγο? Νομίζουν ότι δεν θα μπορούσαν να το χειριστούν. Uh-huh. Δεν το έχουν συνηθίσει, ίσως δεν το έχουν δοκιμάσει. Uh-huh. Εγώ τώρα έχω επιλέξει ένα ροζ χρυσό,
Ροζ χρυσό έχει πλεονεκτήματα, γιατί δεν είναι ούτε μόνο το όφιο χρυσό, ούτε σκέτο ροζ. Άρα δεν είναι απαγορευτικό για όλα τις περιπτώσεις ξανθιά. Μελαχρινή, κοκκινό μάλα. Κλείσε λίγο. Λοιπόν, και τοποθετούμε τη σκιά από τον έσω κανθό, δηλαδή εσωτερικά από το μάτι. Ήδη έχει αρχίσει και λάμπει. Και όπως βλέπετε, η τοποθέτηση είναι πάλι ταμποναριστή, γιατί θέλω να μπει ποσότητα. Αν το πάρω και το απλώσω, δεν θα έχει μπει τόσο πολύ. Και σήμερα... τα φτάνω και εδώ στον έσω κανθό, έτσι, χωρίς να φοβάμαι καθόλου. Είναι καλό στο δουλειά. Μια χαρά. Σήμερα, Χριστίνα, θα δείξουμε πολύ απλό μακιγιάζ. Σε επόμενη εκπομπή θα δείξουμε πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε μάτια, να μικρύνουμε μάτια, πώς μπορούμε να κάνουμε τις γωνίες στο πρόσωπό μας να είναι πιο έντονες και όλα τα κόλπα τα οποία θα βοηθήσουν μια κυρία. Ναι, όχι, τώρα ουσιαστικά δείχνω ένα μακιγιάζ το οποίο είναι πασπαρτού, που μπορεί να πάει από γάμο, είμαι καλεσμένη, μέχρι απλά θα βγω ένα βράδυ, μέχρι απλά πήγα στη δουλειά μου και ήθελα ένα καλοκαιρινό μακιγιάζ. Και άμα θέλω, πάω και στη θάλασσα, διότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι αδιάβροχα. Κοίτα λίγο προς τα γύρω. Είναι αδιάβροχα. Η βάση σήμερα που χρησιμοποίησα στο πρόσωπο είναι αδιάβροχη και έχει και δίκτυο προστασίας 30. Mm-hmm. Η σκιά. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αδιάβροχη. Όχι. Να βάλεις τότε μάσκαρα αδιάβροχη για να μην πασαληφθεί στα βρουλά. Θα πάει και στη θάλασσα. Λοιπόν. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα της με τη δουλειά, μετά να καταλήξει σε μια ταβέρνα, το βράδυ να πάει σε ένα γάμο και μπορεί να κάνει και ένα βραδινό μπάνιο γυναίκα, πού ξέρεις. Σωστό και αυτό, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα, έχω τοποθετήσει τη σκιά μέχρι περίπου, κλείσε λίγο, στη μέση του ματιού, έτσι. Mm-hmm. Ουσιαστικά εκεί που όταν κοιτάμε στον καθρέφτη μας, γιατί βαφόμαστε πάντα με ανοιχτά μάτια, λίγο το κλείνουμε, αλλά ποτέ δεν κάνουμε το εντελώς κλειστό και βλέπουμε το άλλο μάτι, γιατί αυτή η γκριμάτσα μου αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου μου. Δεν την είδατε, είναι αυτό. Δεν πειράζει. Τώρα τσαλακώνουμε την εικόνα μας. Okay. Δεν πειράζει. Ως εκεί που είναι περίπου η μέση της κόρης μας, ή και λίγο παρά έξω, δεν μας πειράζει. Και συνεχίζουμε, παίρνουμε ένα χρώμα καφέ μπέζ νουντ θα πάρω σε αυτή την περίπτωση. Για να είναι εντελώς ουδέτερο. Η τοποθέτησή του, έχω πάρει το ίδιο πινέλο, έτσι, δεν χρειάζεται να έχω και πολλά. Και η τοποθέτησή του γίνεται πάλι χαμηλά κοντά στις βλεφαρίδες. Μέχρι αυτό το σημείο εδώ που πατάω, δεν πονάει καθόλου, είναι το στο εδώ το κόκαλο του ματιού. Όλες οι γυναίκες έχουν κόκαλο εκεί πέρα και καθεμιά έχει το δικό της κοκαλάκι. Άλλη πιο πάνω, άλλη πιο κάτω, άλλη πιο μέσα, άλλη πιο έξω. Έτσι. Άρα, με οδηγό αυτό το στο, η καθεμιά μπορεί να βαφτεί σωστά, χωρίς να είναι πιο πάνω ή πιο κάτω από το σημείο που πρέπει. Βλέπετε, η κίνηση πηγαίνει αριστερά-δεξιά, μου τζουρωτά, δεν βάζω άλλο προϊόν, μου είναι υπέρ αρκετό αυτό που έχω βάλει και πηγαίνω παράλληλα με αυτό το οστό. Ο στόχος μου είναι να σβήσω σε αυτό το σημείο πάρα πολύ σωστά για να μην φαίνεται ότι όσο εκεί έχει μπει η σκιά. Άρα στην ουσία πιο πολύ χρόνο χρειάζομαι για το μάτι μου, Χριστίνα, έτσι, για τα μάτια μου. Ναι. Το να απλώσω το make-up είναι το πιο εύκολο. Ναι. Αφού βέβαια έχω βάλει από κάτω την ενυδατική κρέμα, όπως έχουμε πει, από πάνω το αντιλιακό και μετά απλώνουμε το make-up. Εκτός και αν χρησιμοποιήσουμε 2-1, όπως προείπες και εσύ, ένα make-up το οποίο έχει μέσα ήδη από μόνο του δίκτυο προστασίας, οπότε είμαστε καλυμμένοι. Τώρα, για το καλοκαίρι, επειδή με είχες ρωτήσει στην προηγούμενη εκπομπή αν υπάρχουν προϊόντα που τα αποφεύγουμε ή τα προτιμούμε, τα μολύβια είναι λίγο σκληρά για το καλοκαίρι, ειδικά το μαύρο μολύβι. Και σαν υφίστο, ότι είναι πιο εύκολο επειδή έχει λιπαρότητα να χαλάσει, αλλά και σαν αποτέλεσμα. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο σκούρη σκιά, εάν θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Όσο εδώ είμαστε καλά για ένα. Αυτό εδώ το μακιγιάζ είναι ιδανικό. Το βλέπεις. Ναι, ήδη είναι τόσο απαλό και τόσο εύκολο όσο. Και τόσο γρήγορο. Απλά μπορούμε με ένα λίγο πιο σκούρο καφέ να τονίσουμε χαμηλά στις βλεφαρίδες ή και με ένα σκούρο μαύρο θα μπορούσε για πιο βράδυ. Δεν ξανατοποθετώ ψηλά προϊόντα, μόνο εδώ χαμηλά που θα έμπαινε το μολύβι υποθετικά βάζω, έτσι. Αποφεύγουμε το καλοκαίρι να φοράμε eyeliner ή είναι στην προτίμηση της κάθε κυρίας. Όχι, εγώ θα έλεγα το αποφεύγουμε διαροπάλου κιόλας. Oh. Είναι πολύ σκληρό για καλοκαίρι. Προσέξτε, θα πάρει καιρό πολύ, κυρίες και κύριοι. Το καλοκαίρι θέλουμε ό,τι πιο... ό,τι πιο light, ό,τι πιο... Ό,τι πιο άλαφρο, δηλαδή. Ένα τέτοιο μακιγιάζ είναι
κουκλίστικο. Η τάση είναι να μην βάζουμε και τίποτα από κάτω, να είναι το πεντακάθαρο βλέμμα. Αν μια κυρία όμως θέλει με το ίδιο χρώμα που χρησιμοποιήσαμε, μπορεί λίγο να δημιουργήσει το εφέ του μολυβιού κάτω από το μάτι της. Τέλεια. Ωραία. Ως εδώ δηλαδή έχουμε ένα καλοκαιρινό, λίγο ηλιοκαμένο, λίγο απ' όλα μακιγιάζ. Και μια πανέμορφη σταυρούλα. Κούκλα. Συνεχίζουμε φρύδια, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό επίσης. Για πες. Είναι το παράθυρο των ματιών μας. Βάφουμε και φρύδια. Πάντα. Πάντα, ε. Πάντα. Τώρα, για μια κυρία που δεν έχει καθόλου φρύδια, θα έβαζε μολύβι για να το σχηματίσει. Ναι. Για μια κυρία που φοβάται και δεν μπορεί με μολύβι, μπορεί να το κάνει με σκιά. Εγώ έχω πάρει μια μάσκαρα. Ουσιαστικά, χτενίζω τα φρύδια στη φορά που θέλω. Η συγκεκριμένη μάσκαρα, όπως βλέπεις όμως, χρωματίζει μόνο την τρίχα, δεν χρωματίζει το δέρμα της σταυρούλας. Και η τάση φυσικά είναι και λίγο προς τα πάνω οι τριχούλες, βλέπετε, να πετάνε. Ναι, ναι. Δίνει λίγο πιο, όχι τόσο στυλιζαρισμένο αποτέλεσμα. Ευτυχώς έχει βγει και μια νέα μόδα. Όσες κυρίες δεν έχετε τριχούλες στα φρύδια, υπάρχει και η λύση του τατού. Βεβαίως. Το μόνιμο τατού, το οποίο το προτιμάνε πολλές κυρίες. Και πάμε στη μάσκαρα. Ωραία. Εγώ έχω φέρει μαζί μου από κάτω και προϊόν που είναι ενυδατικό για τις βλεφαρίδες. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο στην περίπτωση που κολλάνε οι βλεφαρίδες μας μεταξύ τους. Ή στην περίπτωση που κάνει κόμπους, γιατί πλέον δεν είναι ωραίοι οι κόμποι. Θέλουμε πιο φυσικά, πιο νεανικά αποτελέσματα, έτσι. Οπότε περνώντας ένα τέτοιο από κάτω προϊόν, μας επιτρέπει να μην έχουμε πολύ πρόβλημα στις βλεφαρίδες μετά. Είναι το προϊόν καμιά φορά που με ρωτάνε και μου λένε αγόρασα μία μάσκαρα και χαλασμένη, ήταν κάνει κόμπους, δεν βάφει καλά. Με ένα τέτοιο προϊόν, απλά όλες οι μάσκαρες κάθονται από πάνω σωστά χωρίς να έχουν πρόβλημα. Σαν μαλακτικό να το πούμε έτσι. Μπράβο. Τέλεια. Οπότε ενυδατώνουν την βλεφαρίδα μας και έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα όταν τοποθετούμε τη μάσκαρα. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα η μάσκαρα είναι αδιάβροχη σήμερα, η συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ. Τυχερή, μπορεί να πας και για μπάνιο μετά. Η μάσκαρα μπορεί να είναι και σε χρώμα. Καφέ θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει σήμερα, με βάση τις σκιές που έχουμε επιλέξει. Αν και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι σαν τη μαύρη μάσκαρα δεν είναι. Υπάρχουν και αδιάβροχα κραγιόν, Χριστίνα, άνοιξε τη λαπούτα, τα οποία δεν βγαίνουν. Ναι. Και μετά πώς τα βγάζεις από το χείλιο σου? Είναι λιποδιαλυτά όλα αυτά τα προϊόντα, τα αδιάβροχα. Ναι. Είναι αδιάβροχα προς το νερό, στην υδάτινη βάση. Στο λίπος δεν είναι, δηλαδή χρειαζόμαστε και ένα, αν φάμε θα φύγει ας πούμε, ενώ στο νερό δεν θα φύγει στη θάλασσα. Για να ξεβαφτούμε χρειαζόμαστε λαδάκι ντε μακιγιάζ. Okay. Ωραία. Τέλει. Το αν θα μπει από κάτω μάσκαρα ή όχι, επίσης είναι υποκειμενικό στο τι θέλει ο καθένας. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο κομμάτι όλων των γυναικών, το οποίο είναι... Το ρούζ. Τα κοψίματα. Τα οποία γίνονται πριν βάλουμε το ρούζ. Ναι. Okay. Εγώ χρησιμοποιώ ένα πινέλο που είναι έτοιμο κομμένο για κοψίματα. Αν μια κυρία όμως δεν έχει ένα τέτοιο πινελάκι, κόλπο. Μπορεί να πάρει το πινέλο του ρούζ της και να το πατήσει. Πατώντας έτσι το πινέλο, θα πάρουμε ακριβώς το ίδιο σχήμα με αυτό που είναι έτοιμο για να κάνουμε αυτό που θα σας δείξω. Μάλιστα. Αλλά πατώντας το πινελάκι, κάνουμε το flat, γίνεται επίπεδο, οπότε έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ωραία. Πού γίνεται το κόψιμο στο μάχουλο? Χρειαζόμαστε μία ευθεία η οποία είναι από το χείλι, πήγα να πω από τη μύτη, από το χείλι μέχρι το αυτί, αυτή η ευθεία. Έχοντας αυτή την ευθεία, είναι πολύ εύκολο να το κάνω και από την άλλη μεριά, χωρίς να μου βγει το ένα μάγουλο πιο πάνω πιο κάτω. Και ξεκινάμε από τη μέση αυτής της ευθείας προς το αυτί και βάζουμε το προϊόν που θέλουμε να κάνουμε το κόψιμο, το οποίο προτιμούμε να είναι καφέ απόχρωση και λίγο πιο σκούρη, χωρίς να το φοβηθούμε, απλά θέλει λίγο καλή δουλειά.
Και έχουμε άλλα 5 λεπτά στο χρόνο μας, Χριστίνα Πατρίτου, για να ολοκληρώσεις το αποτέλεσμα σου πάνω στην σταυρούλα. Ωραία. Εγώ βάζω λίγο και στη μύδη, στα πλαϊνά. Θα κάνω τη μισή πλευρά, αν είναι. Λίγο στο μέτωπο. Και πάρα πολύ βασικό, ακριβώς κάτω από το σαγόνι, για να μας κάνει το περίγραμμα του προσώπου καθαρό. Ωραία. Αυτός είναι και ο τρόπος που πριν λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε και την όψη του λιοκαμένου, δηλαδή με ένα μεγάλο πινέλο, όλο αυτό τώρα το περάσω και λίγο παντού, έτσι θα σκουρίνω, όχι αυτό που πήγαμε να κάνουμε πριν. Και έρχομαι και παίρνω το προϊόν που είχα πάρει πριν, το highlighter, για να δώσω τις λάμψεις. Και το βάζω εδώ σε αυτό το οστό, ακριβώς πάνω δηλαδή, από εκεί που έκανα τα κοψίματα. Η τάση τι λέει? Η τάση λέει ότι το φτάνω πλέον και σε σημεία εδώ, χαμογέλασε λίγο, εδώ που είναι το μιλεράκι, για να μας δώσει αυτή τη φωτεινότητα. Αυτό σημαίνει, από την άλλη που μετά θα βάλουμε. Αυτό το χωρίς ρουζ είναι τάση, επειδή είναι λίγο φοβιστικό για τις κυρίες, μπορούμε ένα ελαφρύ ρουζάκι να περάσουμε στη μέση των δύο προϊόντων. Αλλά ως εδώ τώρα έχουμε ό,τι πιο trendy υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και ολοκληρώνουμε το μακιγιάζ με ένα κραγιόν. Ολοκληρώνουμε το μακιγιάζ με ένα κραγιόν, το οποίο μπορεί να είναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα κόλπο που θα σας κάνω, το ίδιο highlighter, θα έρθει πάρα πολύ άσπρο, μολύβι απαγορευμένο στα χείλη, ειδικά για καλοκαίρι, όχι απαγορευμένο, αλλά όταν θέλουμε να δώσουμε τα αποτελέσματα αυτά τα ανάλαφρα, τα πολύ παιδικά, βλέπετε ότι το βάζω και λίγο άτσαλα, γιατί και λίγο έξω να μου φύγει, επειδή δεν έχω περίγραμμα, μου έχει δώσει ένα πολύ παιδικό χείλη. Παίρνω ξανά τη σκιά, τη σκόνη που έβαλα πριν στο μάτι, και πάω και το κολλάω ακριβώς από πάνω. Φωτεινό αποτέλεσμα. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει και με ένα λιποζάν διάφανο. Να βάλουμε τη σκιά, γιατί θέλουμε ουσιαστικά μια ουσία που να κάνει συγκόλληση της σκόνης πάνω στα χείλη μας. Και έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο, χωρίς να είναι το λιπαρό, το lip gloss, έχει τη γυαλάδα που βλέπετε. Τέλεια. Τώρα μπορούμε να δούμε και την διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου σημείου που δεν βάψαμε. Ναι, όμως, έτσι. Πραγματικά. Βλέπετε πως έχει διαφορά. Πραγματικά. Ναι. Ναι, όντως φαίνεται διαφορά αρκετή. Βλέπετε, ναι, ειδικά από εδώ, όπως φαίνονται οι γελάδες όλες. Και τα κοψίματα. Χωρίς να είναι βαμμένη. Χωρίς να είναι έντονα βαμμένη. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μακιγιάζ τέλειο για όλες τις ώρες, νομίζω, της ημέρας. Λοιπόν, Χριστίνα Πετρίδου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις συμβουλές ομορφιάς που μας έδωσες σήμερα. Απλά και καθημερινά tips τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν όλες οι κυρίες. Ένα πολύ απλό και εύκολο μακιγιάζ. Και με λίγα προϊόντα σχετικά, έτσι. Με λίγα προϊόντα. Και πολύ γρήγορα μια ανακεφαλαίωση. Τι πρέπει να ξεκινήσει να βάλει στο πρόσωπό της η κυρία? Αντιλιακό. Ωραία. Είτε σε κρέμα μορφή, είτε στην πούδρα. Δύο σκιές στα μάτια τουλάχιστον. Ένα προϊόν για τα κοψίματα που θα είναι το σκούρο. Και η σκιά που θα έχει μπει λάμψη μπορεί να μπει ζυγωματικά, χείλη, μάσκαρα και είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Το πιο γρήγορο και μακιγιάζ που ταιριάζει με όλες τις ώρες της ημέρας, με όλα μας τα ρούχα και μας βγάζει όλο το καλοκαίρι ως προπρόσωπους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν αλλοιώνεται το συγκεκριμένο μακιγιάζ, γιατί χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία είναι αδιάβροχα και δεν φεύγουν από το πρόσωπό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Σταυρούλα Κωνστάμι, κυρίες και κύριοι, το μοντέλο μας εδώ, το κορίτσι μας το όμορφο. Χριστίνα Πετρίδου, κυρίες και κύριοι, Secrets of Beauty, Παπα-Νικολάου 146 στα Μπέφτια Θεσσαλονίκης. Εάν θέλετε και εσείς να γίνετε πανέμορφες, ελάτε να μας βρείτε. Εσείς θα βλέπετε καθημερινά, όχι καθημερινά, κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 7.30 άσκηση υγεία πρόσωπο ομορφιά, εδώ με την Αγγελική στο Γιαννούδη, για συμβουλές υγείας ομορφιάς, άσκησης, συντονισμένη στη γύρω τηλεόραση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. I could go to space.